Αυξητική παραμένει η τάση στον ημερήσιο ρυθμό κρουσμάτων στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, με την ημερήσια έκθεση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας να καταγράφει ακόμη 54 νέες μολύνσεις το τελευταίο 24ωρο. Συνολικά στην Ήπειρο καταγράφηκαν 59 νέα κρούσματα, καθώς επιβεβαιώθηκαν εκτός από αυτά στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, 4 στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτείας και 1 μόλις στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας. Οι τοπικές αυτοδιοικητικές και υγειονομικές αρχές βρίσκονται για μία ακόμη φορά σε κατάσταση συναγερμού στην περιοχή, καθώς όπως είναι γνωστό αφενός ξεπερνούν τα 150 τα ενεργά κρούσματα που βρίσκονται στο κέντρο φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών στον Κατσικά, ωστόσο κρούσματα εντοπίζονται και σε άλλες δομές. Σε 42 rapid tests που διενεργήθηκαν στη δομή ανήλικων προσφύγων στους Ασπράγγελους προέκυψαν 6 θετικά κρούσματα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για μια κλειστή δομή. Ανησυχία προκαλεί και ο αριθμός των κρούσματων στο κατάστημα κράτησης Ιωαννίνων, καθώς μετά τα 2 κρούσματα που επιβεβαιώθηκαν χθες έγινε έλεγχος στους κρατούμενους σε 2 πτέρυγες και προέκυψαν 9 ακόμη θετικά δείγματα σε σύνολο 47. Θετικά κρούσματα καταγράφονται για μια ακόμη φορά στις φοιτητικές εστίες του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ενώ 5 θετικά προέκυψαν από τους ελέγχους στα σταθερά σημεία των Κόμι του Εωδή στην περιφέρεια και στο αρχοντικό Πρισινέλα, με τον αριθμό των θετικών δειγμάτων να φτάνει σήμερα τα 24 σε σύνολο 1.557 rapid tests που διενεργήθηκαν. Στο μεταξύ, στο Εθνικό Δίκτυο Επιδημιολογίας Λοιμάτων συμπεριλήφθηκε και η πόλη των Ιωαννίνων, όπως προκύπτει από την ανακοίνωση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για τα αποτελέσματα από τις αναλύσεις των λοιμάτων. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν μπορεί να εξαχθεί κάποιο ουσιαστικό συμπέρασμα σχετικά με την πορεία του υγειικού φορτίου του κορονοϊού, καθώς η επιτήρηση των λοιμάτων ξεκίνησε την τελευταία εβδομάδα στο πλαίσιο του δικτύου. Στην ανακοίνωση αναφέρεται μόνο ότι το υγειικό φορτίο του SARS-CoV-2 ήταν ανιχνεύσιμο στα αστικά λοιμάτα, κάτι αναμενόμενο με βάση τον αριθμό των κρουσμάτων. Ωστόσο, από την επόμενη εβδομάδα θα μπορούν να αποτυπώνονται και οι μεταβολές του υγειικού φορτίου, όπως συμβαίνει για ακόμη 11 περιοχές της χώρας. Όπως εξάλλου είναι ήδη γνωστό, μετρήσεις της παρουσίας του κορονοϊού στα λοιμάτα της πόλης διενεργεί και το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων σε συνεργασία με την ΔΕΙΑΙ σε αρκετά σημεία πέραν της εισόδου του βιολογικού καθαρισμού. Σε ολόκληρη τη χώρα, ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας ανακοίνωσε 2.433 νέα κρούσματα κορονοϊού, ενώ 50 συμπολίτες μας έχασαν τη ζωή τους. Ο αριθμός των διασωληνωμένων ανέρχεται σε 556.